Σοβαρές ελλείψεις σε παιδικά, αντιπηρετικά, σιρόπια, αντιβιωτικά και αντιϊκά φάρμακα παρατηρούνται στα φαρμακεία όλης της χώρας. Διαμαρτύρονται οι γονείς, από την πλευρά του διαμαρτύρονται σαφέστατα οι φαρμακοποιοί, όπως το κάνουν μέχρι σήμερα. Από την πλευρά του το Υπουργείο Υγείας, δια του Συμβούλου του για τα θέματα των φαρμάκων Μπάμπη Καραθάνου, δηλώνει ότι το θέμα είναι γνωστό και θα αντιμετωπιστεί άμεσα, μόνο που το άμεσα δεν ξέρουμε πόσο άμεσα θα είναι και πώς οριοθετείται. Καλημερίζω τον Πρόεδρο των φαρμακοποιών εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σε όλους. Εάν είχαμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τις ελλείψεις, σίγουρα θα ήμασταν και πολύ καλύτερα. Βασικό αυτό το οποίο λέτε. Είναι όλο αυτό πραγματικά το παζλ, το δύσκολο το οποίο καλείστε από τη δική σας την πλευρά και εσείς να διαχειριστείτε? Δηλαδή, θυμάμαι την προηγούμενη φορά, κύριε Σκουντάκη, να λέτε ότι ναι, λείπουν πάρα πολλά φάρμακα, κοντά με 400 είδη από όλα τα φαρμακεία όλης της χώρας. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση, με τις ιώσεις, με τη γρήπη, με τον κορονοϊό κλπ., ειδικά οι γονείς ανησυχούν πολύ περισσότερο για τις ελλείψεις που λένε ότι παρουσιάζονται σε αυτά που προανέφερα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το εξής φαινόμενο. Ενώ είχαμε ελλείψεις σε πάρα πολλά σκευάσματα, τα παιδιατρικά σκευάσματα δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όμως τον τελευταίο καιρό αρχίζουν να φαίνονται ελλείψεις και σε φάρμακα, εντός εισαγωγικών θα το πω, απλά φάρμακα, τα οποία θεωρούμε δεδομένο ότι θα τα βρούμε πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Τώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την προμήθεια των αντιπυρετικών. Τα γνωστά σιροπάκια τα οποία δίνουμε στα παιδιά, ειδικά για τον πυρετό. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή που έχουμε έξαρση ιώσεων, αναπνευστικών λοιμόξεων, οι οποίες δημιουργούν και το θέμα του πυρετού, της αύξησης θερμοκρασίας των παιδιών, αυτά τα σιρόπια είναι πάρα πολύ αναγκαία να τα έχουμε σε ικανή επάρκεια στα φαρμακεία μας. Αυτό δεν ισχύει. Ήδη κάποιες αποθήκες και εδώ στο Ηράκλειο αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν αρχίσει να βάζουν πλαφόν στην προμήθεια αυτών των φαρμάκων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιο φαρμακείο, αν χρειαστεί κάποια τεμάχια, θα πάρει ένα συγκεκριμένο αριθμό και δεν θα μπορεί από εκεί να καλύψει το παραπάνω που πιθανόν να χρειαστεί αυτή την περίοδο. Και δεν υπάρχει μόνο σε αυτά τα φάρμακα έλλειψη, υπάρχει έλλειψη και σε κάποια άλλα αντισταμινικά παιδιατρικά φάρμακα. Αρχίζει σιγά σιγά, επίσης έχουμε ακούσει, και αυτό είναι άκρως ανησυχητικό, ότι θα έχουμε έλλειψη και σε παιδιατρικά αντιβιωτικά. Όλο αυτό αρχίζει και δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας. Θα έχουμε σε παιδιατρικά, μισό λεπτό, φαρμακεία. Κύριε Σκουντάκη, συγγνώμη, θα υπάρξουν ή ακούτε ότι θα έχουμε σε παιδιατρικά αντιβιωτικά, έτσι το είπατε? Ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν ελλείψεις. Αυτό το πρόβλημα πολύ σύντομα πιθανολογώ ότι θα έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ήδη ένα παιδιατρικό σιρόπι αντιβιωτικό δεν υπάρχει στην αγορά. Εμείς ενημερώνουμε τους παιδιάτρους να αλλάζουν τις συνταγές ώστε να καλύπτουμε τους παιδιατρικούς ασθενείς. Όμως αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια και σε εμάς και στους γονείς. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την παγκόσμια κοινότητα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε κάποια φάρμακα και αδυναμία αυτή τη στιγμή της βιομηχανίας να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα τα πράγματα από ό,τι μου λένε και οι γονείς. Αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Υγείας, που φέρεται να το δηλώνει στα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών ο κύριος δηλαδή Καραθάνος, ότι το θέμα είναι γνωστό, θα αντιμετωπιστεί άμεσα, γνωρίζουμε το θέμα και αναμένεται να αντιμετωπιστεί άμεσα διότι έχουμε παραγγείλει μεγάλες ποσότητες από παιδιατρικά αντιϊκά για τη γρήπη και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει πληρότητα στα ράφια των φαρμακείων, με βάση αυτά τα οποία εσείς από τη δική σας την πλευρά διαχειρίζεστε σε μια δύσκολη καθημερινότητα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, κύριε Σκουντάκη, αυτά δηλαδή τα οποία λέει το Υπουργείο? Λοιπόν, εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο κύριος Καραθάνος αναφέρεται σε συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία δίνουμε για την αντιμετώπιση της γρήπης.
τα οποία αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν να έχουν πρόβλημα. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια πάντοτε είχαμε θέμα με τα συγκεκριμένα φάρμακα όσον αφορά την επάρκειά τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την προμήθεια αυτών των φαρμάκων από το εξωτερικό. Γνωρίζω ότι αυτά τα φάρμακα τα εισαγάγει μια συγκεκριμένη εταιρεία, οπότε δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το Υπουργείο Υγείας. Για την ώρα, τα αντιϊκά φάρμακα νομίζω έχω την αίσθηση ότι είναι σε καλή ποσότητα στα φαρμακεία. Δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς αριθμό ασθενών με γρήπη θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι η γρήπη θα, από ό,τι φαίνεται και από όλες τις δηλώσεις και των πανεπιστημιακών ιατρών και σχολών, ότι θα έχουμε έξαρση της γρήπης φέτος σε μεγάλα ποσοστά, θα έχουμε διασπορά μέσα στον πληθυσμό, σίγουρα θα έχουμε θέμα και με τους παιδιατρικούς ασθενείς, σίγουρα θα έχουμε θέμα και με τους ηλικιωμένους, και εδώ έρχεται βέβαια το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο προστατεύει από τη γρήπη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όποια άλλα φάρμακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την εκδήλωση της νόσου. Και γι' αυτό μέσα από την εκπομπή σας θα βρω την ευκαιρία να παρακινήσω όσους γονείς δεν έχουν εμβολιάσει τα μικρά παιδιά να απευθυνθούν στον παιδίατρο για να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Και βέβαια οι ηλικιωμένοι, σίγουρα αυτοί όσοι είναι άνω των 60 ετών, όσοι δεν το έχουν κάνει, καλό είναι να απευθυνθούν στο γιατρό τους και να κάνουν το αντιγρυπτικό. Είπατε πριν από λίγο ότι έχετε ζητήσει, κύριε Πρόεδρε του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τους παιδιάτρους να αλλάζουν συνταγή όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σιρόπι το οποίο ήδη λείπει από την αγορά. Αντιπυρετικό, φαντάζομαι, σιρόπι, έτσι, το οποίο λείπει από την αγορά. Έχετε δει? Όχι, όχι. Επιτρέψτε μου, πρόκειται για αντιβιωτικό φάρμακο. Όχι αντιβιωτικό. Αντιβιωτικό, το οποίο κάθε φαρμακείο σε συνεργασία πάντοτε με τους γονείς και τον παιδίατρο προσπαθεί να βρει μια εναλλακτική λύση. Πάντοτε βέβαια με την καθοδήγηση του παιδίατρου, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Σαφέστατα. Δεν παίρνει ποτέ την πρωτοβουλία ο φαρμακοποιός από μόνος του να αλλάξει κάποια συνταγή. Υπάρχουν άλλου είδους αυτή την ώρα σκευάσματα παρά τα όσα είπαμε μέχρι στιγμής, στα οποία οι παιδίατροι ακολουθούν εναλλακτικές λύσεις και έρχονται στο φαρμακείο? Υπάρχουν για την ώρα άλλα αντιβιωτικά σκευάσματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε μια εναλλακτική θεραπεία. Όπου υπάρχει καλή επικοινωνία του παιδίατρου με το φαρμακοποιό, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα λύνεται άμεσα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα. Όμως, παρόλα αυτά, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ανησυχία μου για το πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αν υπάρξουν ελλείψεις και σε άλλα αντιβιωτικά, τι θα κάνουμε? Υπάρχει γενικώς μια ανασφάλεια και θα ήθελα το Υπουργείο Υγείας να προετοιμαστεί από τώρα. Καλώς ο κύριος Καραθάνος δηλώσει ότι έχουν κάνει παραγγελίες και έχουν προχωρήσει σε όποιες ενέργειες χρειάζονται για να έχουμε επάρκεια στα αντιϊκά φάρμακα. Πρέπει όμως να υπάρξει μέρημνα και για τα αντιβιωτικά φάρμακα, τα οποία δείχνουν να αντιμετωπίζουν και αυτά το ίδιο πρόβλημα σε σχέση με τις ελλείψεις. Που πάει και για τους ενήλικες? Ναι, πιθανόν να έχουμε προβλήματα και στο... στα αντιβιωτικά που απευθύνονται στους ενήλικες. Το ίδιο φάρμακο, να σας διευκρινίσω εδώ πέρα, το οποίο είναι σε παιδιατρική μορφή και έχει έλλειψη, η αντίστοιχη μορφή του που είναι σε χάπια για ενήλικες είναι και αυτό αυτή τη στιγμή σε έλλειψη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις σας. Σας ακούνε και οι γονείς αυτή την ώρα. Εσάς θα σας ευχαριστήσω και θα σας καλημερίσω, κύριε Σκουντάκη. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλά να είστε και εσείς. Και βάζω αμέσως στην κουβέντα μας και τον Γενικό Παθολόγο, μέλους του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Νίκολα Θουράκη. Λίγο πολύ ακούσατε το τι συμβαίνει, το τι έχει υποθεί επίσης και από το Υπουργείο, αλλά ακούσατε και αυτά τα οποία παροτρύνει το Υπουργείο, ο κύριος Κουντάκης, λέγοντας ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί και για ελλείψεις σε αντιβιωτικά, ότι αυτή την ώρα επικρατεί μια ανησυχία και μια ανασφάλεια εξαιτίας των αλήψεων που παρουσιάζονται. Και όταν μιλάμε για παιδικά αντιπυρετικά, όταν σιρόπια, όταν μιλάμε για αντιβιωτικά κλπ, καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία είναι λίγο-λίγο μεγαλύτερη. Τώρα τι γίνεται, εναλλακτικές λύσεις ενδεχόμενα, πώς διαχειρίζεται αυτή η κατάσταση? Σας ρωτάω γιατί έχετε εικόνα ως ιατρικός σύλλογος του τι γίνεται, κύριε Λαθουράκη.
Καλημέρα σας, άκουσα τη... καλημέρα και στους ακροατές σας. Άκουσα τις πολύ σωστές τοποθετήσεις του Προέδρου. Έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε εν ώψη του χειμώνα. Δυστυχώς έχουμε ένα κύμα γρήπης, το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο για αυτή την περίοδο. Έχουμε επίσης την παρουσία του κορονοϊού, της πανδημίας και την παρουσία του RSV, ενός ιού ξεχασμένου τα τελευταία δύο χρόνια, τον ιό του αναπνευστικού συγκητή, ο οποίος κάνει ιδιαίτερα σοβαρές λοιμώξεις σε βρέφη, αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Και νομίζω για όλα αυτά θα πρέπει το Υπουργείο να είναι προετοιμασμένο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και να μην παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα ελλείψεων κοινών σιροπιών για αντιπυρετικών ή αντιβιωτικών. Γιατί πολλά από αυτά είναι και αντικατάστατα. Ναι, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ο γονιός θα απευθυνθεί στον παιδίατρο και σε συνεργασία με το φαρμακοποιό θα μπορούν να βρουν κάποια εναλλακτική λύση. Αλλά αυτό δεν είναι, νομίζω, δεν λύνει και το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε όλα τα φάρμακα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Βέβαια το Υπουργείο λέει ότι, ξέρετε, εμείς το γνωρίζουμε το θέμα και ανημένουμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Έχουμε παραγγείλει και μεγάλες ποσότητες από παιδιατρικά αντιϊκά για την γρήπη και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει πληρότητα στα ράφια. Αλλά εγώ, ακούγοντας τον κύριο Σκουντάκη, αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι πανευρωπαϊκό. Από πού τα έχουν παραγγείλει και τι έχει γίνει δηλαδή? Γι' αυτό και τους παροτρύνει μάλλον ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου ότι πρέπει να προετοιμαστούν και για τα αντιβιωτικά. Δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν στο Υπουργείο. Θα πιστεύω ότι ναι, μέσα στο γενικότερο παγκόσμιο πρόβλημα ή και των πρώτων υλών των οποίων υπάρχει και ίσως τη δυσκολία παραγωγής, το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί το εμείς το συναντούμε στους ενήλικες και σε πάρα πολλά άλλα φάρμακα, αντιπερτασικά, αντιδιαβητικά, τα οποία είναι φάρμακα κοινής καθημερινής χρήσης, και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή των φαρμάκων. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός. Γνωρίζουμε τις ανάγκες της χώρας, οπότε να έχουμε και την ανάλογη εξυπηρέτηση. Στο θέμα αυτό απλώς ήθελα να θίξω και κάτι το οποίο αφορά την αντιϊκή αγωγή, ιδίως τώρα επειδή η γρήπη μας έπιασε εξαπίνης, για το θέμα του ταμιφλού, της αντιϊκής αγωγής, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τους ανασφάλιστους και τους συμπολίτες μας, και το οποίο το παρατηρήσαμε μόλις χθες, ότι δυστυχώς οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι εξετάζουν ασθενείς, δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν, δεν τους δίνει το Υπουργείο το δικαίωμα να συνταγογραφήσουν την αντιϊκή τους αγωγή. Γι' αυτό το πράγμα κάναμε διάβημα στο Υπουργείο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί ένας ασθενής, ο οποίος έχει ανάγκη την αντιϊκή αγωγή, να μην μπορεί να την προμηθευτεί. Γιατί, όπως ξέρετε, χωρίς ιατρική συνταγή δεν μπορεί να προμηθευτεί πια κανένα φάρμακο, είτε αντιβιωτικό είτε αντιϊκό, και περιμένουμε την ανάλογη ανταπόκριση. Το αντιϊκό φάρμακο. Μισό λεπτό. Το αντιϊκό φάρμακο δίνεται σε ποιους συγκεκριμένα? Στους ανθρώπους που έχουν επιβεβαιωμένη νόσο από γρήπη. Τύπου Α. Τύπου Α. Αυτή που κυκλοφορεί τώρα. Ωραία. Αν έρθω λοιπόν εγώ, δεν ναι. μπορείτε να συνταγογραφήσετε σε μέναν, επειδή είστε ιδιώτης γιατρός και είμαι ανασφάλιστη φάρμακο, ακριβώς. Πρέπει να πάω μόνο στο νοσοκομείο? Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και επειδή έχει γίνει, περιμένουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού από το Υπουργείο, επειδή ήδη έχει ξαναγίνει και για τα αντιβιωτικά και μπορέσαμε να χορηγούμε αντιβιωτικά. Μπορούμε να χορηγούμε αγωγή για τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή προφανώς δεν το είχαν καταλάβει. Δεν μπορούμε να χορηγήσουμε αντιϊκή αγωγή για τη γρήπη. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η ανασφάλιση στις πολίτες μας είναι αρκετή δυστυχώς, και έχουν την ανάγκη και του ιδιώτη γιατρού, του προσωπικού τους γιατρού, του γιατρού που τους παρακολουθεί καθημερινά. Και θα πείτε, το είχαν καταλάβει? Εδώ βγάζουν ολόκληρα σενάρια και πάνε σε επιτροπές ειδικών, γιατί πρέπει οι 2.200 τέλος πάντων ανεμβολίαστοι με υγειονομικοί να επιστρέψουν με πρωτόκολλα και συνεδριάζουν και ξανασυνεδριάζουν μέσα στα νοσοκομεία και βλέπουν πως εν πάση περιπτώσει θα τους τιμωρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Κακώς δεν εμβολιαστήκαν, δεν θέλω να πω το αντίθετο, αλλά λέω, και δεν καταλάβανε ότι, ξέρετε, ένας ιδιώτης γιατρός δεν μπορεί να γράψει ένα αντιϊκό φάρμακο σε ένα ανασφάλιστο? Στην γενικότερη πολιτική, ότι ο ιδιώτης γιατρός δεν δικαιούται να συνταγογραφεί σε ανασφάλιστους συμπολίτες, ένας νόμος ο οποίος ισχύει από τον Ιούλιο, προφανώς δεν περιμένανε ένα τέτοιο επιδημικό κύμα γρήπης. Μάλιστα. Τόσο νωρίς. Τους στέλνουν λοιπόν όλους στα νοσοκομεία, λέτε? Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι
πρόσφατο το θέμα, δηλαδή τώρα το συζητήσαμε και τώρα κάναμε το διάλειμμα στο Υπουργείο. Περιμένουμε άμεση ανταπόκριση εντός των ημερών. Διαφορετικά, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε και διαφορετικά, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δημόσιας υγείας. Διάβημα χθες, όπως είπατε, ή ήταν χθες από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου προς το Υπουργείο Υγείας. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ναι. Ζητώντας άμεσα να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Άμεσα να αντιμετωπιστεί, γιατί είναι ένα σημαντικό φάρμακο, μια σημαντική αγωγή, η οποία δίνει άμεση λύση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Διαφορετικά θα κινηθούμε αλλιώς, τι θέλετε να πείτε? Θα πρέπει να γίνουμε πιο πιεστικοί. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το θέμα. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να αφήνουμε συμπολίτες μας να μην παίρνουν την αγωγή τους επειδή είναι ανασφάλιστοι. Να τους μπρώχουμε στα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή κατακλείζονται από κόσμο. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος μόνο και μόνο για να μην εξυπηρετηθούν από τους ιδιώτες γιατρούς. Πώς μετά το Υπουργείο επιμένει να κάνει το θεσμό του προσωπικού γιατρού? Πώς επιμένει ότι μπορεί να βρει γιατρούς για την πρωτοβάθμια? Μάλιστα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες που δίνατε είναι αρκούντως κατατοπιστικές για το πώς κινείται αυτή την ώρα το Υπουργείο Υγείας. Τι χάνει και τι δεν βλέπει και τι δεν ακούει. Και τι δεν προλαβαίνει και τι δεν έχει ως πρόνοιας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτά και από φαρμακοποιούς, αυτά και από γιατρός.